Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε τον προϋπολογισμό του 2013 μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε είναι απαραίτητο, μαζί με τα όσα διεκδικούμε από τους ευρωπαίους εταίρους μας, να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων στο εσωτερικό της χώρας, στο κράτος και την οικονομία. Ο προϋπολογισμός αποτυπώνει την δημοσιονομική κρίση και στοχεύει στη σταθεροποίηση. Αντιστοιχεί στους περιορισμούς της Δανειακής Σύμβασης με μεγάλη μείωση των δαπανών. Εκφράζει μια συγκεκριμένη επιλογή για την σταθεροποίηση που στηρίζεται στον περιορισμό της εσωτερικής ζήτησης και κατανάλωσης υποκαθεστώς αναμφισβήτητα λιτότητας που έχει κυριαρχήσει στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση της κρίσης, περιορίζοντας βέβαια το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος. Έχει λοιπόν εγγενή προβλήματα για τα οποία πρέπει να επιδιωχθεί να υπάρξουν τουλάχιστον βελτιώσεις παρά το γνωστό σε όλους περιοριστικό πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής. Εμείς έχουμε πει πως αναγνωρίζουμε ότι η Δανειακή Σύμβαση αποτελεί δυσμευτικό πλαίσιο για τη χώρα, το οποίο παλεύουμε να το αλλάξουμε σταδιακά. Έχουμε πει ξεκάθαρα τη θέση μας ότι η σταθεροποίηση μπορεί να επέλθει μόνο με ισχυρές αναπτυξιακές παρεμβάσεις στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού συντονισμού που θα βλέπει προς την οικονομική ενοποίηση και την συνανάπτυξη μαζί με την ταχεία προώθηση διαδικασιών πολιτικής ενοποίησης. Με δεδομένους τους περιορισμούς, η Δημοκρατική Αριστερά θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 και θα εργαστεί για την ευέλτιστη υλοποίησή του μέσα και από συμπληρώσεις που έχω την εκτίμηση ότι θα γίνουν στη συνέχεια. Μπορεί όμως το πρόγραμμα προσαρμογής να αλλάξει και αυτό να επηρεάσει θετικό τον προϋπολογισμό του 2013. Η αντιπαράθεση που έγινε γύρω από τα εργασιακά αφορά και αυτό το ζήτημα. Το εάν δηλαδή η Τρόικα, οι εταίροι και οι δανειστές μας αποδέχονται ότι σε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής είναι δυνατόν, μπορούν να υπάρξουν αλλαγές. Η επιμονή μας μέχρι το τέλος δεν ήταν μία αιμονή. Ήταν κάτι που πρέπει να κρατήσουμε ως πολιτικό μήνυμα και διεκδίκηση. Ότι ναι, ως κράτος αναλαμβάνουμε την ευθύνη να προωθήσουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και θα το κάνουμε. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε πίσω από τη θέση ότι η διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής πρέπει να δίνει ελπίδα στους πολίτες. Ελπίδα ότι θα έχουν μερίδιο στις ωφέλειες από την σταθεροποίηση και την ανάπτυξη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η στάση μας στα εργασιακά παραμένει ίδια. Ο προϋπολογισμός προφανώς δεν περιλαμβάνει τα εργασιακά θέματα, παρά μόνον ως παράθεση του περιβάλλοντος το οποίο θα υλοποιηθεί. Ανεξάρτητα από την ψήφιση των αλλαγών στα εργασιακά, πρέπει να αναλυφθούν, να υπάρξουν πρωτοβουλίες, ώστε να υπάρχει πίεση για την επανατοποθέτηση του ζητήματος στη διαδικασία για τον ορισμό του κατώτατου μισθού και εν ώψη της εκπνοής της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι το πρόγραμμα προσαρμογής δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, όχι μόνο γιατί δεν προωθήθηκαν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, αλλά και γιατί είχε αρκετά προβληματικά στοιχεία στη δομή του. Το παραδέχονται όλοι. Ενδεικτική είναι η ομολογία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι συστηματικά υποεκτιμούσε τις επιπτώσεις της λιτότητας στην οικονομική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα πρέπει να αλλάξει. Η κυβέρνηση αλλά και ένα ευρύτερο μπλοκ πολιτικών δυνάμεων πρέπει να συμβάλλουν στην προσπάθεια διεκδίκησης αλλαγών στο πρόγραμμα. Διεκδίκηση που θα είναι διαρκής αλλά και δύσκολη. Πρώτη αλλαγή που πρέπει να γίνει είναι η αλλαγή της νοοτροπίας και του τρόπου με τον οποίο μας αντιμετωπίζουν οι εταίροι και οι δανειστές μας. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αφήνεται στη διελκυστίνδα των διαφορετικών προσεγγίσεων και απόψεων μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Γερμανίας
σε σχέση με την βιωσιμότητα του χρέους. Κατανοούμε ότι υπάρχουν θέματα χειρισμών, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει σύνδεση της συνέχισης χρηματοδότησης με την λήψη της συνολικής απόφασης για την βιωσιμότητα του χρέους. Με την ψήφιση του προϋπολογισμού αμέσως πρέπει να ζητηθεί η αποδέσμευση ολόκληρης της δόσης των 31,5 δισεκατομμυρίων και των όσων προβλέπονται από το πρόγραμμα δόσεων. Ο προϋπολογισμός του 2013 κατατίθεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα μεταβατικό στάδιο διαπραγματεύσεων της χώρας με την Τρόικα και τους Ευρωπαίους εταίρους σε σχέση με το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και τη βιωσιμότητα του χρέους. Η τελική κατάληξη των διαπραγματεύσεων σε θέματα όπως χρονική επιμήκυνση, αναπτυξιακή ενίσχυση και μείωση της επιβάρυνσης του χρέους θα επηρεάσει την τελική μορφή και την εξέλιξή του. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δημοκρατική Αριστερά έχει συγκεκριμένη τη θέση της για τη δημοσιονομική προσαρμογή. Αγωνιζόμαστε να έχει κυρίως στοιχεία εξυγίανσης και εξορθολογισμού. Το πακέτο των μέτρων είναι βαρύ. Θέσαμε ζητήματα που μπορούν να μειώσουν τις επιπτώσεις τους, όπως η χρονική επιμήκυνση, η ένταξη της ρήτρας αντικατάστασης μέτρων, έτσι ώστε να έχουμε απόδοση εσόδων, όταν έχουμε απόδοση εσόδων, να μην υλοποιούνται τα ιδιαιτέρως επαχθή μέτρα. Η παράλληλη λήψη αναπτυξιακών πρωτοβουλειών, η συνέχιση της χρηματοδότησης και η επανατοποθέτηση του ζητήματος του χρέους, ώστε να δημιουργείται ένα πλαίσιο βιώσιμης λύσης από οικονομική και κοινωνική άποψη, είναι αναγκαία στοιχεία μιας πολιτικής συμφωνίας με τους εταίρους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να εργαστούμε για να υπάρξει χρονική επιμήκυνση του προγράμματος προσαρμογής, ώστε να αλλάξει η χρονική κατανομή των μέτρων και να υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσει ουσιαστικά η ρήτρα αντικατάστασης των επαχθών μέτρων, στο βαθμό βέβαια που θα έχουμε υπεραπόδοση στα έσοδα. Η υλοποίηση ενός προγράμματος αναπτυξιακών παρεμβάσεων, ώστε να δημιουργηθούν εισοδήματα σε νέους τομείς και για νέους ανθρώπους, μέσα από την άμεση αξιοποίηση του διαθέσιμου πόρου, συνολικότερα των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ, αλλά και την ειδική χρηματοδότηση δράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η βελτίωση της βιωσιμότητας των όρων εξυπηρέτησης του χρέους με μέτρα όπως η μείωση επιτοκίων, η μετακύληση ομολόγων, η επιστροφή κέρδους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των κρατικών τραπεζών από αγορά ελληνικών ομολόγων σε χαμηλότερη τιμή από την ονομαστική αξία. Η χρηματοδοτική υποστήριξη της χώρας για να οργανώσει την σταδιακή, εθελοντική εξαγορά των ομολόγων της σε χαμηλότερη τιμή από την σημερινή ονομαστική. Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών απευθείας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης χωρίς επιβάρυνση του δημοσίου χρέους. Παράλληλα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πρέπει να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης που θα εκκινήσει με τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους και θα επιχειρήσει την μόχλευσή τους, ώστε να αποφέρει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Μια αρνητική πτυχή των προϋπολογισμών των τελευταίων ετών είναι η συνεχής μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Είναι αναγκαίος ο επανακαθορισμός της έννοιας της ανάπτυξης, παράλληλα με τις προσπάθειες πρόκλησής της. Για μας η αλλαγή του χαρακτήρα της ανάπτυξης, η απασχόληση και η οικονομική δημοκρατία είναι βασική στόχη. Η ανάπτυξη για να έχει στοιχεία διατηρησιμότητας και για να διαχυθούν οι ωφέλειες στο σύνολο της κοινωνίας θα πρέπει να απαλλαγεί από τις παθογένειες του προηγουμένου μοντέλου.